Λοιπόν, και πάμε τώρα στον όμιλο Λάτσι, στη Λάτσκο. Πάμε Λάτσκο, μια ακόμα επένδυση, αλλά για πρώτη φορά στην αγορά των τροφίμων. Εξαγόρασε το 30% της εταιρείας Eurocatering. Είναι η εταιρεία που διακινεί την επωνυμία φρεσκούλης, δηλαδή προϊόντα που έχουν να κάνουν με ομοροκυπευτικά, άμεσης κατανάλωσης. Να πούμε ότι αγόρασε το ποσοστό, μεγάλο ποσοστό από την EOS Capital Partners και την Elikonos Capital. Πλέον στη συγκεκριμένη εταιρεία η πλειοψηφία ανήκει στον ιδιοκτήτη και κατασκευαστή και δημιουργό της Eurocatering, τον κύριο Μαυρόπουλο. Ακολουθεί η EOS Capital με 19% και πλέον η Λάτσκο με το ποσοστό της στο 30%. Η Eurocatering δημιουργήθηκε το 2000 στο Ρέντι. Και μέχρι τώρα προσπαθεί να αναπτυχθεί και να ενισχυθεί. Δύσκολη περίοδος και που δημιουργήθηκε και που επιχειρεί και μάλιστα σε μια αγορά που όπως βλέπουμε τα τελευταία χρόνια έχει πολύ μεγάλα θέματα αναφορικά και με την αύξηση των πρώτων υλών. Έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις τάξης των 15 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να έχει καινούργιες υποδομές και χώρους συντήρησης ενός πολύ ευαίσθητου προϊόντος που διακινεί στην αγορά και στην κατανάλωση. Λέντα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο, Λέτα μου.